ουσιαστικά ψηφοφορία. Δεν καταγράφεται αριθμό των ψήφων. Θα καταγραφεί αναγκαστικά. Όχι, έτσι ο νόμος λέει ότι εκλέχτηκε θετικά ο κύριος. Μόνο όνομα. Έχετε δύο λευκά. Σημαίνει ότι τα άλλα είναι υπέρ. Ο νόμος λέει, αν διαβάζω σωστά, ότι εφόσον κάθε παράταξη μπορεί ομόφωνα να ψηφίσει και δεν υπάρχει διαχωρισμός κάποιου συνεργάτη, τότε γίνεται όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος. Αν υπάρχει μία διαφοροποίηση, σημαίνει ότι πάει ονομαστικά. Αυτό ξέρω εγώ και νομίζω ότι αυτό είναι. Κύριε Σκελίδου, με επιτρέπετε. Έχουμε μία παράταξη η οποία λέει άλλο, άρα έχουν δύο λευκά. Και πρέπει να καταγραφούν τα λευκά, δεν μπορεί να μην καταγράψουν τα λευκά. Αυτή είναι η δουλειά του γραμματέα, νομίζω, η οποία δεν είναι δικιά μας. Εγώ σας το επισημαίνω. Δεν έχει νόημα να πούμε στη διαδικασία. Καλησπέρα, καταρχήν καλησπέρα. Ας γίνει μια αναφορά σωστή για κάτι παράταξη του τι έχει ομόφωνα, δική μας παράταξη, ομόφωνα του κ. Κωνσταντόπουλου, ομόφωνα της κ. Σπυρίδου, λευκό του κ. Γυροκόμου για να προχωράμε στη διαδικασία. Αυτό λέει. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να μπαίνουμε σε αυτά τα. Ωραία. Έχετε τελειώσει το θέμα, νομίζω. Να τεθεί το θέμα. Βγήκε ο γραμματέας και να εγκατασταθεί συνολικά το Πρόεδρο. Πρέπει να γίνει για όλους και αντιπρόεδρο και γραμματέα ειδική ψηφοφορία. Δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος. Με τον ίδιο τρόπο. Είναι συγκρότηση σώμα. Πρέπει να αφαιρθεί για τον καθένα. Θωμά, κάνει μια τοποθέτηση το πώς πλέον είναι ο νόμος, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πιέσει. Πρέπει να γίνει η διαδικασία για τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα. Για να μην βρούμε πρώτο πάνω μετά να συνεχίσει την διαδικασία. Έτσι, δεν υπάρχει λόγο τώρα να βγαίνουμε. Οι νόμοι έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως ήταν. Τον κύριο Μπάκανο, είπαμε. Τον κύριο Μπάκανο. Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείνουμε και να προχωρήσουμε, θέλω να έχω άποψη. Αν ο νόμος έχει αλλάξει, σήμερα έπρεπε τον νόμο να τον ακούσουμε από εσά, να τον κατανοήσουμε και να προχωρήσουμε. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος, αν για παράδειγμα είναι στη δουλειά του, είναι καθηγητής, είναι αγρότης, είναι δημοσιογράφος ή δεν ξέρω τι άλλο είναι, να ξέρει τον νόμο. Συνεπώς, εδώ έπρεπε να έχουμε την ενημέρωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε τον νόμο πολύ καλά, προχωράμε. Συμφωνώ για τον κύριο Βάκα. Η δικιά μας παράταξη ψηφίζει ομόφωνα τον Γιώργο τον Πάκανο για αντιπρόεδρο. Και η δική μας παράταξη με πολύ σεβασμό ψηφίζει ομόφωνα τον κύριο Βάκα. Η Λαϊκή Συσπήρωση και σε αυτή την περίπτωση ψηφίζει λευκό. Η δικιά μας παράταξη ψηφίζει ομόφωνα τον κύριο Πικλεματίνη για γραμματέα του Νομικού Συμβουλίου. Και η δικιά μας ψηφίζει ομόφωνα, άκουσε στο πρόσωπο του κύριου Πικλεματίνη, υπάρχει μεγάλη εκτίμηση, οπότε έτσι κι αλλιώς θα γίνει αυτό. Η δική μας παράταξη πρότεινε και ψηφίζει ομόφωνα τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Θεωρώ ότι είναι άξιος. Τον Κώστα Πεχλιβανίδη και θεωρούμε ότι είναι μια άξια προσωπικότητα να εκπροσωπήσει όλους επίσης όλες. Ευχαριστώ, κύριε. Καταρχήν να διευκρινίσω κάτι, επειδή υπόθηκε ότι υπάρχει προς το πρόσωπο του κυρίου Πεχλιβανίδη η εκτίμηση. Η λευκή ψήφος δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, έχει να κάνει με το θεσμό. Εμείς και σε αυτή την περίπτωση ψηφίζουμε λευκό. Επικυρώνεται το Προεδρείο, πρόεδρος ο κύριος Κουβάλας Νίκος. Να έρθουν να πάρουν τις θέσεις τους. Σας ευχαριστώ.
Κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί δημότες του Δήμου Σερβίων, σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:46, με αριθμό πρακτικού 1, η σύνθεση του οποίου προέκυψε μετά την λαϊκή ετοιμιγορία των εκλογών της 26ης Μαΐου του 2019. Όπως γνωρίζετε, η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ειδική, καθώς συνήλθε από την πλειοψηφία, από τον πλειοψηφών Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης του Δημάρχου Γέφυρα στο μέλλον, κύριο Θωμά Βιτόπουλο, τον οποίο και συγχαίρω για την τήρηση της άψογης διαδικασίας περί της επικύρωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο της εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου είναι Πρόεδρος Μπουκουβάλας Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Μπάκανος Γεώργιος, Γραμματέας Πεκλιβανίδης Κωνσταντίνος. Πεποίθησή μου είναι ότι θα αποτελέσουμε ένα συμπαγές και αραγές Προεδρείο, ταγμένο στην εξυπηρέτηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Δήμου μας. Ένας Δήμος ο οποίος αποτελεί την σημερινή πραγματικότητα μιας στρατηγικής αξίας της περιοχής μας, αναγόμενη αιώνες πίσω. Η περιοχή μας αξιώθηκε να λάβει και διοικητικές αξίες, πρώτα εκκλησιαστικές με την ίδρυση της Ιστορικής Επισκοπής Σερβίων τον 9ο αιώνα και αργότερα τον 10ο πολιτικές αξίες με την ίδρυση του Θέματος Σερβίων, διοικητική, οικονομική και στρατιωτική επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έκτοτε αυτά τα χαρακτηριστικά θα την ακολουθήσουν για πολλούς αιώνες. Κύριε Σύμβουλε, μιας τέτοιας παράδοσης είμαστε αποδέκτες και το τονίζω αυτό όχι για να ερεθίσω το θυμικό σας, όσο για να υπενθυμίσω την ευθύνη την οποία αναλαμβάνουμε από σήμερα ως Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά αυτή είναι μια ευθύνη ιστορικής διάστασης και θα αποτιμηθούν τα αποτελέσματά της, ανάληψής της, σε βάθος χρόνου. Αν στην αίσθηση όμως αυτής της ιστορικής ευθύνης δεν είναι επιτρεπτό να απουσιάζει, άλλο τόσο η εμπέδωση της ευθύνης απέναντι στους σημερινούς δημότες του Δήμου Σερβίων δεν πρέπει να υπολείπεται ούτε στο ελάχιστο. Όλοι μας γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας και κάθε παρέκκληση από αυτά θα επισορεύσει δυσλειτουργίες στην πορεία του Δήμου. Οφείλουμε λοιπόν να τα εργαλειοποιήσουμε ώστε να επιτύχουμε την άνοδο της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ, σε αυτό το χώρο, είναι η επικράτηση δημιουργικού πνεύματος, συνθετικής ικανότητας και αμοιβαίας κατανόησης. Αν το επιτύχουμε, θα χαράξουμε μια νέα πορεία για τον Δήμο. Αν το υπονομεύσουμε, άκρητα θα μας κρίνει η ιστορία ως φέροντες το είδωρ με κόσκινο. Τόσο οι προγραμματικές διακηρύξεις των παρατάξεων, όσο και τα πρόσωπα που αρπαρτίζουν το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούν δύο ισχυρές παρακαταθήκες ώστε να πράξουμε το πρώτο και να αποφύγουμε το δεύτερο. Από εμάς εξαρτάται. Σας ευχαριστώ. Περνάμε, δεν ξέρω αν θα ήθελαν ο κύριος Αντιπρόεδρος και ο κύριος Γραμματέας να απευθύνουν έναν πολύ σύντομο παρακολουθήσεις.